Η εξαφάνιση της εξάχρονης Ιζαμπέλ συγκλονίζει την κοινή γνώμη στην Αριζόνα. Δεκάδες αστυνομικοί αλλά και θελοντές, κρατώντας τη φωτογραφία της, ψάχνουν τη μικρή σε όλη την περιοχή. You don't think anything like that would actually really happen to you. And all of a sudden you wake up one morning and you're in that scenario. Η Ιζαμπέλ Μερσέντες Σέλης κοιμόταν στο δωμάτιό της την Παρασκευή το βράδυ. Όταν οι γονείς της ξύπνησαν το πρωί, δεν την βρήκαν στο κρεβάτι της. Το παράθυρο του δωματίου της ήταν ανοιχτό. She was checked on her this morning at about 8 o'clock when her father went in to wake her up so that they could start their day. Found that she was not in her room at that point. Η μητέρα και ο πατέρας της Ιζαμπέλ κοιμόταν στον ίδιο όροφο, όπως και τα άλλα δύο αδέλφια της. They're very, very upset right now. Of course, you know, we're just trying to let the police officers right now do their deal as far as investigation and find out any information. Οι αρχές κάνουν λόγο για πιθανή απαγωγή της μικρής, θυμίζοντας σε όλους την υπόθεση Madeleine McCain, το κοριτσάκι που εξαφανίστηκε από το δωμάτιό του σε πορτογαλικό θέρετρο, όπου οι γονείς της την είχαν αφήσει να κοιμάται μαζί με τα δίδυμα αδελφάκια της το 2007. Οι γονείς της εξάχρονης τώρα περιμένουν με αγωνία ένα σημάδι που θα τους φέρει πιο κοντά στην Ιζαμπέλ.